καθυστέρηση ενδεχομένως του έργου ήταν παράταση των 45 ημερών. Αυτή είναι η πρώτη και η μόνη θεσμική δυνατότητα που παρέμβει ο Δήμος στο έργο. Δεν έχει τίποτε άλλο. Γνωμοδοτεί απλώς και μόνο σαν το κοινό. Γνωμοδοτεί και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Αττικής και το Υπουργείο βάζει θετική υπογραφή. Εδώ λοιπόν μιλάμε για ένα έργο που κάποιος ιδιώτης το έχει μελετήσει. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι όμως ιδιωτικού φορέα. Δεν έχουμε λίγο περιβάλλον στο ειδικό φορέα. Το περιβαλλοντικό στόλο είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση, ένα καταξιωμένο επιστημονικό σωματείο. Γιατί είναι διαφορετικό από το. Το περιβαλλοντικό επιπτώσεων του έργου έχει γίνει από έναν ιδιωτικό φορέα που παραγγέλνει στου μελετητέ και την πληρώνει προκειμένου να καλύψει το δικό του έργο. Ο Δήμος, φυσικά, ασφαλώς. Αλλά όσο είναι ιδιωτικό το ένα, είναι ακόμα περισσότερο ιδιωτικό το άλλο. Και μάλιστα, λάβετε υπόψη σας ότι ενώ ο Δήμος θεωρητικά δεν έχει κανένα κίνητρο να στέκεται αρνητικά ή θετικά απέναντι σε ένα έργο, είναι μόνο το συμφέρον του πολιτικού του Δήμου. Δυστυχώς δεν ξέρω αν φταίμε εμείς ή αν φταίει αυτό ο τρόπος που έχει ανοιχθεί το θέμα ή αν φταίει ο γενικός υπεραίος άτομος. Σήμερα βρεθήκαμε εδώ για να συζητήσουμε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός συγκεκριμένου σχεδίου. Δεν βρεθήκαμε να εκφράσουμε άποψη αν είμαστε υπέρ της ΑΕΚ κατά της ΑΕΚ, αν είμαστε υπέρ του γηπέδου ή άλλου γηπέδου. Έχουμε στα χέρια μας μια συγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός συγκεκριμένου έργου και δυστυχώς ακούστηκαν ελάχιστα. Εγώ κατανοώ τον εμπορικό κόσμο της πόλης, ο οποίος σε μια περίοδο κρίσης, που δεν έχει να κάνει με το γήπεδο, η κρίση υπάρχει ανεξάρτητα από το γήπεδο, ότι έχει την αγωνία να αυξηθεί η εμπορική κίνηση της πόλης. Την ίδια στιγμή όμως, ο Δήμος δεν μπορεί να κινηθεί με μοναδικό και αποκλειστικό κριτήριο την εμπορική κίνηση σε μια πόλη. Γιατί εγώ μπορώ να σας πω και το ανάποδο από το παράδειγμα, ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος ετοιμάζει εισήγηση περί κορεσμού να χαρακτηριστεί ένα μεγάλο κομμάτι της πόλης ως κορεσμένη ζώνη και να απαγορεύσουμε την είδηση νεότερα στην Πάτρα. Μιλάζοντας ένα ωραίο εξωτικό περιβάλλον, δημιουργώντας συνθήκες οι οποίες θα κάνουν την πόλη επισκέψιμη, την ίδια στιγμή όμως η πόλη αυτή έχει κατοίκους. Γιατί κάποιοι επιχειρηματίες εμπιστεύουν και κάτι. Άρα, εδώ πέρα λοιπόν, πρέπει να βρούμε μια αρμονική ισορροπία πώς η ανάπτυξη της πόλης και η εμπορική της ανάπτυξη, την οποία την υπηρετούμε και εδώ είμαστε να βοηθήσουμε, θα μπορεί να διευκολύνει και τις συνθήκες ζωής και θα βελτιώνει την καθημερινότητα των ανθρώπων. Και εδώ πέρα, πιστέψτε με, έχουμε πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Συνύπαρξη των πολλών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος με τους πολίτες. Άρα, απριόρι, το γήπεδο προφανώς και ευνοεί οποιοδήποτε είδους γήπεδο, δεν συζητάμε για αυτό το γήπεδο το άλλο. Είτε μιλάμε για το σχέδιο Γρανίτσα, είτε μιλάμε για το σχέδιο τώρα του Μελισσανίδη, είτε για οποιοδήποτε άλλο σχέδιο. Προφανώς όλα στην πόλη θα έρχονται κάθε 10 μέρες μισό ώρα, να πούμε έτσι. 20.000 άνθρωποι είναι δεδομένο από τα τσιγάρα μέχρι το σουβλάκι ότι αυτό θα αυξήσει την εμπορική κίνηση. Και άρα αυτό είναι θετικό. Όμως δεν μπορεί να σταθούμε μόνο εκεί. Γι' αυτό και συζητάμε μια σειρά από πλευρές του γηπέδου. Και εδώ πέρα διαπιστώνω με λύπη μου ότι δεν μπορεί να συζητά ότι υπάρχει μια ανάποδη μονομέρεια. Η μονομέρεια του ότι θα αυξηθεί η εμπορική κίνηση και άρα είμαστε υπέρ. Ποιο το πράγμα του είμαστε υπέρ. Σε ποιο πράγμα ακριβώς είστε υπέρ. Και δεν είναι υπέρ του Δήμου, γιατί. Δεν μας είπατε, γιατί εδώ πέρα μπήκαν κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν σας είπα εγώ. Εμείς βάλαμε 6 ζητήματα, στα οποία δυστυχώς την κουβέντα δεν πήγαν. Δεν πήγε η κουβέντα ναι ή όχι γήπεδο. Η κουβέντα μπήκε με ποιο τρόπο ένα γήπεδο και αυτό το γήπεδο μπορεί να ενταχθεί καλύτερα και να μην υποβαθμίσει τη ζωή της πόλης συνολικά. Και βάλαμε κάποια 6 συγκεκριμένα ζητήματα και στα οποία δυστυχώς λίγοι τοποθετήθηκαν. Το πρώτο ποιο ήταν. Το πρώτο είναι το ζήτημα του προσφυγικού συνοικισμού. Ενδιαφέρεται κάποιο τον προσφυγικό συνοικισμό. Είναι ένας από τους δύο οικισμούς που είναι πρότυπο σε όλη την Αττική. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο άλλος ένας. Στην Φιλοθέη. Ανώτερο ύψος λοιπόν, ανώτερο ύψος των σπιτιών, γνωρίζετε που είναι, είναι 10,5 μέτρα. Το προηγούμενο γήπεδο γνωρίζετε πόσα μέτρα ήταν. Όταν τοποθετήσαμε τόσο μεγάλη πολεία. Ήταν 15 μέτρα το ανώτερο ύψος. Αυτό είναι 27,3. Το ανώτερο επιτρεπόμενο ύψος. Δηλαδή θα μπορούσε στο προσφυγικό συνοικισμό με 1,4
συντελεστικό που έχει τώρα, ήρθαν και 20, θα μπορούσα και 5. Είναι ανεξάρτητο δηλαδή ο συντελεστή δόμηση από το ανώτερο. Άρα, βάζουμε ένα ζήτημα προστασία και τη συνύπαρξη με του κατοίκου. Δηλαδή να μπορούν να βλέπουν φω, να το πω έτσι, αλλά και τη φυσιογνωμία συνολικά του παραδοσιακού σπιτισμού. Και απορώ, αυτό μόνο εμά ενδιαφέρει. Δεν ενδιαφέρει άλλο κόσμο, γιατί εμεί γνωρίζουμε ότι όλοι οι περιοικοί εκεί έχουν σοβαρό πρόβλημα. Το μεγαλύτερο κομμάτι. Δεν μπορεί λοιπόν να μην ενδιαφέρει το Δήμο, να πει δηλαδή τι στου μελετητέ, παιδιά, κάντε κάτι εδώ ίσω. Φροντίστε τουλάχιστον με κάποιο τεχνικό τρόπο αυτό το πράγμα να αλλάξει. Άρα αυτό λέμε. Προστασία που πήγαν και πιο πριν, είναι προστασία και ασφάλεια και του άρσου, αλλά και το θεατών και των περιοίκων. Ναι, δεν τα έχει. Δεν τα έχει. Πώς δεν τα έχει, αφού είναι η απόφαση αυτή. Ωραία, επιτρέψτε μα αυτό. Το Συμβουλίο επικρατεί. Δεν τα αναφέρει. Δεν τα αναφέρει. Συγγνώμη, η απόφαση του Συμβουλίου τη Επικρατεία δεν το κάνει. Δεν αναφέρεται στην κατασκευή του γηπέδου, ούτε στην μελέτη περιβαλλοντικών επιστημών. Συζητάμε τώρα για αυτό. Γιατί δεν υπήρχε. Μιλάμε για κυκλοφορία και συμφόρη. Συγγνώμη, είστε πολίτε τη πόλη κάποιοι. Για να ξέρω. Μπράβο. Τα τελευταία χρόνια από το 2008 και μετά, ξέρετε πόσα καταστήματα έχουν ανοίξει. Αυτή η πόλη, δηλαδή, συγγνώμη, που πολύ εύκολα κάποιοι τη υποφαντείτε προ την υπόλοιπη Ελλάδα, ω την Τζορο, ω την πόλη που έχει παρακμάσει. Αυτή η πόλη, πόσα ακριβώ καταστήματα έχουν ανοίξει το 2008 και μετά, ξέρετε. Η πόλη γνωρίζει μείωση εμπορική ανάπτυξη ή αλματώδη αύξηση εμπορική ανάπτυξη. Πώς γνωρίζει την αλματώδη λοιπόν, την αλματώδη ανάπτυξη, πώς την γνωρίζει. Από το 2008 και μετά. Με το καρότο του γηπέδου. Το 8 είναι η ιστορία. Το 8 στα πόρτα. Και 8 γίνεται. Όχι, το 8. Σας άκουσα με υπομονή, δεν σας διέκοψα. Αλλά τα στοιχεία όλα τα οικονομικά δείχνουν ότι από το 2008 και μετά, εν μέσω κρίσης, η πόλη γνωρίζει μια μεγάλη εμπορική αύξηση. Και αρχίζουν να αναπτύσσονται παράπλευρε οδοί, όχι μόνο από την Εκκλησία, ο Πεζόδρομο, η Νικολάου Κρυπιά, η Χρυσοστόμου Σμύρνη και πολλά άλλα σημεία τη Νέα Φιλαδέλφεια. Μιλείτε τα στοιχεία των κέντρων και από την για την Ήπειρο να δεν είναι συσύρετημα. Είναι όπω λέτε, αλλά το σκεπτικό θα είναι πολύ δύσκολο. Αυτό το κομμάτι αφορά από το 2013 και μετά και από ένα συγκεκριμένο κομμάτι από τη Δεκελία και πάνω από τη Δεκελία Υποκόλου. Αυτό το κομμάτι αρχίζει και αναπτύσσεται πάνω στην τροπική του γηπέδου και όχι γενικώ η Φιλαδέλφια αναπτύσσεται στην τροπική του γηπέδου. Η Φιλαδέλφια από το 8 και μετά, σε αυτή την πόλη ζούμε, γνωρίζει μια μεγάλη εμπορική άξιση. Τι θέλω να πω. Εντάξει, άμα συζητούμε πράγματα που είναι δεδομένα, θα σα φέρω λοιπόν, έπρεπε συγγνώμη να φέρω μαζί μου, όπω και φέρει ο κύριο Φερλορέτζο στην εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα στοιχεία από το 2008 και μετά για να μπορέσει να τεκμηριώσει μια θέση. Ότι αυτή η πόλη γνωρίζει εμπορική ανάπτυξη. Η οποία δεν είναι από το 13 και μετά που αρχίζει να εμφανίζεται. Αρχίζει να πει σε συγκεκριμένο κομμάτι στην προοπτική του γηπέδου από το 13 και μετά. Και υπάρχουν εξηγήσει γι' αυτό. Και υπάρχει εξήγηση γιατί μπορεί να πείστε εμπορικά και δεν να πείστε αντίστοιχα Νέα Ιωνία. Και έχει να κάνει με το φυσικό περιβάλλον, με την ποιότητα ζωή, με ένα συγκεκριμένο περιβάλλον το οποίο μπορεί και δίνει και ευκαιρίε σε επιχειρηματίε να ανοίξουν επιχειρήσει υγειονομικού ενδιαφέροντο παίρνοντα προστιθέμενη αξία. Από αυτό που θεωρούμε κοινό στο χώρο. Και είναι γυστικό και εκτιμένο το οποίο η Νέα Φιλαδέλφεια έχει. Και δεν το έχει αντίστοιχα και δεν το λέει υποτιμώντα η Νέα Ιωνία. Που είναι πολύ πιο μικροκατοικημένη, με πολύ ψηλότερα σπίτια και με πολύ λιγότερου χώρου πρασίνου και κοινό στου χώρου. Αυτά δεν μπορεί να τα αναγνωρίζουμε. Και αυτά την ίδια στιγμή δίνουν και εμπορική αξία στην πόλη μα. Και πάνω στην οποία πατάνε επιχειρηματίε και καλά κάνετε και πατάτε, προκειμένου να. Και είναι το ζήτημα τη αστυνομική ΣΑΕ. Κοιτάξτε. Εμένα δεν μου πέφτει λόγο στην αστυνομική. Όντω δεν μου πέφτει λόγο. Αλλά μου πέφτει στο εξή λόγο και το παρεμβαίνω. Ξέρετε ότι κάθε εβδομάδα στο γραφείο και στο γραφείο Δημάρχου γίνεται ένα πόλεμο μεταξύ τοπικών και πρωταθλητικών σωμάτων και δημάρχων στην αστυνομική ΣΑΕ. Ξέρετε γιατί. Γιατί αυτό για κάτι πριν. Εκτό και αν θεωρούμε και αν το πούμε κάποιοι φθαρσό εδώ μέσα, ότι τα τμήματα τη αστυνομική ΣΑΕ δεν είναι τοπικέ ομάδε και δεν χρειάζονται χώρο. Αν λοιπόν βρεθούν κάποιοι να πούν φθαρσό ότι τα τμήματα τη αστυνομική ΣΑΕ που αφιούνται και θέλουν να βρεθούν στην πόλη, δεν είναι κομμάτι τη πόλη και άρα δεν αξίζουν να έχουν χώρο, να το πούνε. Γιατί από το Δήμαρχο δεν ζητάνε χώρο. Έχουν ολόκληρο, έχει η αστυνομική ΑΕΚ κόπεδο, γκρέμισε το γήπεδο τη.
υπόθηκε πριν πώς τον κρέμισε και κακώς τον κρέμισε, αλλά από τον Δήμαρχο έγινε στα ρεκόρ. Και ο Δήμαρχος προσπαθεί να δώσει χώρο στην αστυνομική ΑΕΚ, αλλά βρίσκονται και άλλα σωματεία τα οποία είναι καθά στην πόλη και λένε κάποιοι στην ΑΕΚ, όχι σε μένα, γιατί να μην παίξουν παιδιά άλλα ανεξάρτητα και να μπαίνει η ΑΕΚ. Αντίστοιχα. Θέλω να πω λοιπόν εδώ πέρα ότι η ΑΕΚ, η αστυνομική ΑΕΚ, αθλούνται παιδιά τη πόλη μα. Και νομίζω πως εμείς και εμάς ως δημότες, ως δημοτική αρχή, οφείλουμε να έχουμε πρόνοια για την ανάπτυξη του αστυνομικού αθλητισμού. Γιατί δεν μπορεί να είναι μόνο το επαγγελματικό ποδοσφαιρό. Νομίζω όλοι έχουμε αυτήν την άποψη. Έχουμε παιδιά, έχουμε φίλους και θέλουμε να υπάρχουν αθλητικοί χώροι και εδώ πέρα. Σε αυτό το χώρο που ανήκει στην αστυνομική ΑΕΚ, δεν φτιάχνεται τίποτα για το αστυνομικό αθλητισμό. Νομιμοποιούμαστε λοιπόν εμείς να ζητήσουμε και να έχουμε παιδιά. Εδώ πέρα είναι σοβαρό πρόβλημα αυτό. Φτιάξτε και χώρους που να καλύπτουν έστω, δεν υπάρχει στίχο. Δεν ξέρω αν υπάρχει τεχνικά ιδρύματα έχει στίχο. Αλλά να μπορεί τουλάχιστον να καλύπτει βασικά τμήματα του αστυνομικού αθλητισμού τη ΑΕ. Δεν είπαμε για άλλο. Γιατί υπόθηκε πριν για άλλο σωματείο. Δηλαδή να δίνει το χώρο για άλλο σωματείο. Μιλάμε για την ΑΕ. Ναι, αλλά μιλάμε για δραστηριότητε αναθεραπευτική ΑΕ. Αυτό είναι που λέμε λοιπόν και νομίζω πω αυτό. Όλη η πόλη, όλη η πόλη και ειδικά όσο έπρεπε παιδιά θα έπρεπε να το αντιλαμβάνονται. Γιατί αυτό όχι μόνο έχει το αντιλαμβάνει στο αστυνομικό αθλητισμό, αλλά και την ίδια την ιδέα της ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ δεν είναι μόνο κάποιος που μπορεί να πει ποδόσφαιρο. Η ΑΕΚ δεν έχει οπαδούς μόνο στο ποδόσφαιρο. Έχει οπαδούς και στα άλλα αθλήματα. Και το προηγούμενο γήπεδο. Στο θέμα της περίπτωσης ανάπτυξης. Στο θέμα της ανάπτυξης. Αυτή η δημοτική αρχή που έχει συγκεκριμένο χρώμα, προφανώς και είμαστε μια δημοτική αρχή που οφείλει να παρέχει υπηρεσίες και ίσα δικαιώματα για όλους τους δημότες. Άρα, από την έννοια, είμαστε μια δημοτική αρχή για όλους. Την ίδια στιγμή όμως είμαστε μια δημοτική αρχή η οποία δεν έκρυψε ποτέ τις θέσεις. Και εμάς δεν θέλουμε στο βαθμό που μπορούμε να έχουμε κανένα χωρικό για τίποτα. Αν αναγκαστούμε να έχουμε χωρικό, θα ξαναγκαστούμε. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει, που το άρσος είναι δημόσιο. Η φροντίδα του πρέπει να είναι δημόσια. Και αυτό είναι βασική μας αρχή. Και άρα δεν αναζητούμε χωρικό για το άρσος. Αν μιλάμε για δυσαρμοστικά, να μιλήσουμε δυσαρμοστικά, αλλά χωρικό για το άρσος, αυτή η δημοτική αρχή δεν ζητάει. Κάνει τις προσπάθειες και νομίζω ότι τις έχετε δει όσοι επισκέπτεστε το άρσος, ότι το άρσος τον τελευταίο χρόνο τουλάχιστον έχουν καταπληθεί σοβαρές προσπάθειες. Και υπάρχουν άνθρωποι και πολιτικοί αντίπαλοι εισαγωγικά από άλλες παρατάξεις να μας τον αναγνωρίσουν το Δημοτικό Συμβούλιο. Και προσπαθούμε, αυτή τη στιγμή έχουμε τη χρηματοδότηση στην περιφέρεια, να τρέξουμε την ανάπλαση για να μπορεί το άρσος να το διασφαλίσουμε, όχι μόνο ότι αναπτύσσεται, αλλά και θα βρει και κάποιο ιδιώτη. Προϋπολογισμό αιτήσεως για την διατήρηση του άρσους μετά, γιατί είναι μεγάλα τα έξοδα. Ο στόχο μα είναι μέσα από το νέο κέντρο που ήδη ξεκινάμε τη μελέτη για την δημιουργία του κεντράτου. Να χρηματοδοτείται κάθε χρόνο η συντήρηση του άρσους. Αυτό είναι ο στόχος μας. Πάντως δεν είναι χορήγη αυτό. Αυτό είναι μια προσφορά στην πόλη. Δεν είναι στο συνδυασμό που είναι τώρα στην πόλη. Είναι τα εξτρέματα. Καλοδεχούμενες οι προσφορές, αλλά στο βαθμό που είναι υποχρέωση της πολιτείας να στηρίξει ένα άρσος, εμείς οφείλουμε ως δημοτική αρχή να αναστήσουμε ένα δημόσιο πόρο και όχι ένα ιδιωτικό. Το άλσος που ανήκει τώρα, τελικά είναι Μητροπολιτικό άλσος, είναι... Θα το παραλάβω, γιατί το είπα, το έχω πει 10 φορές, το έχω πει 11. Εντάξει. Το άλσος με βάση το 42-87 ανήκει σε... μεταφέρεται σε ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, φορέας ανάπλασης και διαχείρισης Μητροπολιτικών πάρκων. Άρα με βάση το νόμο, το άλσος δεν μας ανήκει. Ένας νόμος έχει εφαρμοστικές διατάξεις προκειμένου να υλοποιηθεί. Δεν έχει βγει λοιπόν διάταγμα με το οποίο μας αφαιρείται η διαχείριση του άλσους και μεταβάσει ένα νέο φορέα. Ο 42 θα είναι βαρύ πράγμα. Έβαλε φρένο. Ναι, αυτό όμως είναι ένα ζήτημα ερμηνείας. Στο οποίο έχουμε στείλει στην νομική υπηρεσία του ΥΠΕΡΕ και περιμένουμε μια επίσημη τοποθέτηση, γιατί η διεύθυνση δασών δεν μας απάντησε αυτό. Μας είπε, μα είμαι αρμόδιος εγώ να κάνω ερμηνεία του νόμου. Δηλαδή με το 42-80 κάνα κυκλώνει το 43. Ισχύει ο νόμος, αυτός είναι το 42-80. Αυτό συμφωνώ, αλλά το θέλουμε εγγράφος. Γιατί είναι ζήτημα ερμηνείας. Υπάρχει το νόμο και η άποψη του Δήμου εισηγείται να είναι αρνητική
και βάζει 5 προϋποθέσεις τις οποίες θέλει να τηρούνται προκειμένου να τη δεχτεί. Οι οποίες 5 προϋποθέσεις είναι: πρώτον, τροποποίηση του ύψους του γηπέδου ώστε να εναρμονίζεται με τον αστυνομικό συνοικισμό. Δεύτερον, μέτρα πυροπροστασίας και ήχοπροστασίας του οικισμού και του άλσου. Μέτρα, αυτή είναι η δεύτερη προϋπόθεση. Μέτρα για την προστασία του άλσου από τον βανδαλισμό. Θα τα προβλέπει μελέτη από υπάρχουσες καταστροφές ή από καταστροφές, την εκτεταμένη ρήπανση και την υπερβολική διέλευση, να υπάρχουν μέτρα δηλαδή για να προσφέρει τα αυτοί που βέβαια του άλλου. Γιατί είπαμε ότι είναι υποβαθμισμένο, αλλά εμείς διαπιστώνουμε ότι δεν λαμβάνουν μέτρα για να έχουν υποβαθμιστεί και άλλοι και τα ζητάμε. Καθώς και πρόνοιε για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του γηπέδου, τη μείωση των φαινομένων θερμικής νησίδας στην πόλη και την ανάπτυξη των αποτυπωμένων περιπεριστικών ζωνών του γηπέδου για λόγους ασφάλειας των θεατών και της πόλης. Και αν θέλει φυσικά και για να εναρμονίζεται με τους διεθνείς κανόνες της FIFA, εφόσον θέλει να φιλοξενήσει και διεθνείς διοργανώσεις. Τρίτον, μέτρα, έργα και παρεμβάσει στα οικονόμια και κοινοβουλευτική συμφώνηση, που προβλέπονται από αυτές τις πολιτικές εκδηλώσεις, επιτάχυνση κατασκευής γραμμής 4 του μετρό και επέκταση ίσως των περισσών, βελτίωση των υπολείπων μέσων μαζικής μεταφοράς για την εξυπηρέτηση των θεατών μετά από την μελέτη. Τέταρτον, εξασφάλιση και χωροθέτηση επαρκούς αριθμού θέσεων στάθμευσης και τη μείωση της άνθρωσης και παράδομου στάθμευσης στην πόλη. Πέμπτον, δημιουργία εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση και άλλων κομμάτων της αεροσκευτικής ΑΕΚ, τα οποία υπήρχαν στο μεταδεδομένο στάδιο. Εκτός συμπλήρωση όλων των υπόλοιπων τυπικών και ουσιαστικών ελλείψεων που υπάρχουν στην μελέτη περιοδικών εκδόσεων όπως οδηγίζονται στην νομοθεσία. Αυτές είναι οι 6 προϋποθέσεις με τις οποίες εφόσον δεν τηρούνται, ο Δήμος εισηγείται αρνητική νομοθέτηση της συγκεκριμένης μελέτης περιοδικών εκδόσεων και να έρθει μια καινούρια να τηρεί αυτές τις προϋποθέσεις. Αλλά και να είναι και ένας υπεύθυνος να πείτε κάτι. Χώροι δεν υπάρχουν, Γιάννη, για σχολεία. Ωραία, παιδιά, μπορεί να το πω πιο γενικά, όπως λέει... Δηλαδή, ενώ που λέει... Ακόμα δεν είχατε ενημερώσει σας σήμερα, λοιπόν, και τη διοίκηση της ΕΕ, να έχει πει τη διοίκηση. Τον ανάμεσο πηγό, με συγχωρείς. Προφανώς είναι ξεκάλεσμα, το παλέμαχο. Για τη σημερινή διαβούλευση, εμείς περιμέναμε να το κάνει παλέμαχο. Αυτό δεν είναι επίσημο, όμως, δεν είναι κάποιος επίσημος φορέας. Είσαστε την εισήγηση της διοίκησης για τον λόγο ότι δεν γνωρίζουμε τι λέει το απέναντι στρατόπεδο. Αν θα γνωρίζαμε, ίσως ψηφίζαμε. Είμαστε αρνητικοί όπως αυτή τη στιγμή. Άρα θεωρείτε ότι το απέναντι στρατόπεδο. Δεν το ξέρετε. Δεν το ξέρετε. Δεν το ξέρετε. Αρνητικά. Είμαστε αρνητικοί. Το αρνητικό λοιπόν είναι ότι δεν υιοθετείτε το δικό. Πάλι το προσθέτω. Δεν υιοθετούμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δεν μας έβαλε η Άρη να ψηφίσουμε για αυτό. Εντάξει, θα κάνετε διάθεση νόμιζες για να πούμε. Μπορεί να υπάρξει, κυρία Αστράιβη, αν θεωρείτε πως υπάρχει μια άλλη κίνηση συσταμένη από όσο που ακούστηκαν εδώ, πάντα το. Δεν είπα. Εγώ απλά είπα ότι προσωπικά νομίζετε ότι όλοι, εδώ από το προσωπικό μου ήταν αδύο σας, γιατί όλοι είπαμε, σαν δημοσιογράφοι εκεί, γιατί όλοι είπαμε ότι θέλουμε να γίνουμε το ΣΑΕΚ, αλλά ένα αλλά διατελείται σαν διαφορετική από τον καθένα μας. Και λέω ότι αν αυτό εσείς το εκλαμβάνετε ως Δήμος, σαν αρνητικό, κάνετε λάθος. Γιατί ουσιαστικά, όταν ξεκίνησε να τελειώνω, να κάνει το συμπέρασμα, γιατί βλέπω ένα αρνητικό κλίμα και λίγο είμαι έντονος, γιατί δεν περίμενα αυτό το αρνητικό κλίμα. Έτσι είπε στον επίλογο. Και λέω ότι όλοι μας είπαμε, θέλουμε γήπεδο. Όλα τα σωματεία εδώ και οι πρόσωποι συλλόγων που υποθεθήκαμε, θέλουμε ένα γήπεδο. Γιατί πιστεύουμε όλοι ότι θα προσφέρει στη Φιλαδέλφεια. Όμως, όλοι είπαμε ένα αλλά με αυτό που διαβάσαμε. Το δικό μου το αλλά, σαν σύλλογος πολιτικής προστασίας, είναι ότι για μας δεν πληρείται τις προϋποθέσεις περί ασφάλειας κτλ. Όλες οι αποφάσεις που ψηφίζετε τα 43 μέτρα που θα γίνει το ύψος του Ιερουσαλήμ. Δεν πάστε αρνητική στη συγκεκριμένη συζήτηση. Όχι, είπατε. Είναι αυτό. Για το ύψος του Ιερουσαλήμ. Αν θέλετε να το συζητήσουμε μεταξύ μας, θα σας πω το εξής. Αν έφτασε και εγώ μια μελέτη, γιατί είναι απολυτή συγκεκριμένα που ψηφίζατε, αυτό σας εννοώ. Εγώ λέω ότι είμαστε αρνητικοί, γιατί δεν ξέραμε ότι για μόνο το ΣΑΕΚ πάνω σε αυτό. Συγγνώμη. Καταρχάς, η ΜΠΕ είναι από ιδιότητα. Και η μία και η άλλη από ιδιότητα. Όχι, αυτό, συγγνώμη. Πώς. Εδώ πέρα το καλοκαίρι συγκροτήθηκε μια επιτροπή από αρχιτέκτορες και σας παρακαλώ κάνετε λίγο ησυχία. Έχετε αντίγραφο αυτά τα 6 σημεία. Οι οποίοι δύο από τους 5 είναι διεθνούς ποιμής κατασκευαστές κηπεδών και καθηγητές πανεπιστημίου στο εξωτερικό. Και οι οποίοι και αυτοί αντιμετωπίζουν, βάζουν τα ίδια ζητήματα. Ιδιώτες δεν είναι.
Ιδιώτες δεν είναι. Τι είναι, λέω είναι ιδιωτικοί ιδιώτες, δεν είναι κάποιος φορέας κρατικός, δημόσιος. Η Διεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων, ναι, είναι δημόσιος φορέας. Δεν είναι ιδιωτικός φορέας. Γιατί κύριε Πετώ, έχετε άλλη άποψη και σηκώνετε το... Ορίστε. Έχετε άλλη άποψη η Διεθνή Ένωση. Ενοχλεί η γκριμάτσα που έκανα. Όχι, ρωτάω, έχετε άλλη άποψη. Όχι, εγώ... Δεν μπορώ να πάρει θέση κάποιος από εμάς, γιατί δεν είμαστε γνώστες. Δεν είμαστε αρχιτέκτονες, δεν είμαστε μηχανολόγοι, δεν είμαστε περιβαλλοντολόγοι, δεν είμαστε τίποτα. Έτσι. Ο αντιπρόεδρος Διεθνής Ένωσης Αρχιτεκτόνων. Δεν τους ξέρουμε αυτούς, δεν τους ξέρω εγώ προσωπικά. Όχι. Όχι. Όχι, δεν τους ξέρω. Δεν είναι κάποιος δημοσιογράφος που να μου λέει αυτό, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πάρουμε όλες τις πλευρές για να κρίνουμε σαν δημότες τι γίνεται. Όχι, δεν είναι θέατρο σκιών, κύριε Δήμαρχε. Γιατί θέλετε θέατρο σκιών? Το ύψος του 27,5 μέτρα. Αυτό δεν το λέει ούτε ο Βασιλόπουλος, ούτε το επιβεβαιωτήριο. Το λέει το ίδιο το σχέδιο του γηπέδου. Σε αυτό λοιπόν εδώ πέρα, να πάρει κάποιος μια θέση υπεύθυνη. Η δημοτική αρχή με το κόστος που έχει, να την κυνηγάει κάποια εξήγηση του ΣΑΕ, το παίρνει. Ας τοποθετούν λοιπόν και κάποιοι άλλοι επί τούτου. Επί τούτου. Και όχι να λένε δεν είδα, δεν ήξερα, δεν άκουσα, γιατί αυτή την πόλη και τις συνέπειες του τι θα γίνει, δεν θα γίνει, θα τις ζήσουμε όλοι. Και άρα εδώ πέρα μην κρυβόμαστε, να τοποθετούν και λέμε δεν διαβάσαμε, δεν ακούσαμε, δεν ξέραμε, αλλά λέει ο ένας ή ο άλλος. Να πούμε λοιπόν ότι πάμε διαβούλευση πίσω. Άρα θα είναι δύο μήνες, να κάτσουμε να διαβάσουμε όλοι τα πρωτότυπα κείμενα, με τα ματάκια μας χωρίς καμία επιμονωδότηση επιπεριτηρίου του ενός φορέα ή του άλλου και να τοποθετούμε επίσημα σε αυτά που λέει είπε. Εμείς μέχρι τι μπορούσαμε, μέχρι τι πήγαμε. Απευθύνθηκαμε σε 5 ειδικούς επιστήμονες, απευθύνθηκαμε στο επιμελητήριο, θεωρούμε τη γνώμη τους έγκυρη και θεωρούμε την ειδική μας κρίση, σας τα φέρνουμε εδώ. Επ' αυτό λοιπόν, πετάξτε τα σκουπίδια. Πετάξτε τα στα σκουπίδια. Πετάξτε τα σκουπίδια. Πετάξτε τα σκουπίδια αυτά. Επί το αυτό που λέει η ΜΠΕ, έχουμε τοποθέτηση. Αυτό λέω. Συγγνώμη που με κάνω. Αφήστε να το πω. Εμείς πάμε στο Μελισσανί. Καταρχήν θα ήθελα, κύριε Δήμαρχε, να μας πείτε το θέατρο σκιών που είπατε ότι παίζουμε. Ένα αυτό. Δεν είπα το παίζουν όλοι. Όχι. Όσοι είπαν. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
Το θέατρο σκιών σημαίνει ότι εμείς είμαστε υποκατελειμμένοι με μια άλλη απόφαση και προσπαθούμε να επιβάλλουμε κτλ. Νομίζω είναι βαριά κουβέντα. Κοιτάμε όλη τα συμφέροντα της πόλης. Υπάρχει ένα άνθρωπο εδώ μέσα, ο οποίος μου λέει: εγώ δεν θέλω κανένα γήπεδο. Πείτε αυτό όμως. Πείτε αυτό. Και ήρθε αυτός ο άνθρωπος εδώ μέσα ναι. να κάνει κήρυγμα πόσο ωραίο το γήπεδο. Πολύ ωραία. Όταν στις δημοτικές συζητήσεις πείτε... δεν ήταν κανένας άλλος γήπεδο. Ναι, αυτό είναι. Ναι, αλλά όμως. Δεν παίζει ένα άνθρωπο εδώ μέσα. Ναι, να σου πω κάτι. Πείτε ότι αυτός ο άνθρωπος έκανε αυτό. Αυτός ο άνθρωπος έκανε αυτό, όχι όλοι. Μην το γενικεύουμε συνέχεια. Μην το γενικεύουμε συνέχεια. Όταν υπάρχει μια κακή τοποθέτηση, σωστά. Και λες ότι εγώ δεν ξέρω, όταν δεν ξέρεις, κρατάς που δεν έχω τοποθέτηση. Όχι αρνητική τοποθέτηση. Γιατί αν λες δεν ξέρω το ένα, δεν ξέρεις και το άλλο. Περίμενε. Δεύτερον, εντάξει, αυτό απλά μια διευκρίνηση, γιατί εφόσον ήταν ένα άτομο, πείτε και αυτό ένα άτομο. Όχι για όλου όλο που είναι εδώ πέρα βρεσκόμενου. Εγώ δεν ξέρω. Να τελειώσω λιγάκι, μπορώ να σα καλύψω. Δεν εξέπλασα την προσωπική μου αφού ήταν έτσι. Εξέπλασα την άποψη του συλλόγου που εκπροσωπώ. Μπορεί να με τελείωσαν. Δεύτερον, όλοι οι σύλλογοι που έχουν έρθει εδώ πέρα σήμερα οι φορείς έχουν πάρει κάποια έγγραφα να μελετήσουν. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να δώσουν ομοδότηση για τις επιστημονικές μελέτες που έχει κάνει η ΑΕΚ, ο Δήμος κτλ. Έτσι, λοιπόν. Οπότε αυτό αυτόματα δημιουργεί μια. Ότι ναι, μεν, αλλά και βλέπετε κάποιες απόψεις που υπάρχουν το ένα το άλλο. Πρέπει να ακούσουμε και την άλλη μεριά, γιατί δεν ξέρουμε τι λέει. Δηλαδή, είναι λίγο. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Να το κλείσω και να μιλήσω, παιδιά.